χρόνια πριν, η Sega ανακοίνωσε την πάυση της κυκλοφορίας του Dreamcast 3 μόλις χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Το Dreamcast Collection αποτελεί την πρώτη από μια σειρά συλλογών που έχει σκοπό να αποτίσει φόρο τιμής στην αδικοχαμένη κονσόλα, περιλαμβάνοντας 4 γνωστούς first party τίτλους της εποχής. Η πιο προφανής από τις επιλογές είναι το Sonic Adventure, ο εμπορικότερος τίτλος του Dreamcast και πρώτη πραγματική εξόρμηση της μασκότ της Sega στις 3 διαστάσεις. Τότε ήταν πολύ εύκολο να παραβλέψει κανείς τα προβλήματα του παιχνιδιού, γιατί επρόκειτο για το πρώτο εντυπωσιακό δείγμα του gaming στα 128-bit. Η προβληματική κάμερα, ο δύστροπος χειρισμός, τα τραγικά cutscenes και οι αδιάφοροι χαρακτήρες που πλαισίωναν τον Sonic φαίνονταν ως απλά τοπήματα τότε. Κάτι που όμως δεν ισχύει και για τη σημερινή εποχή. Το Sega Bass Fishing, παρά τα φαινομενικά αδιάφορα θέματα του, είχε αφήσει το στίγμα του στο Dreamcast, λόγω του περιφερειακού που το συνόδευε κατά την κυκλοφορία του. Επρόκειτο για ένα χειριστήριο καλάμι ψαρέματος, το οποίο έδινε άλλη διάσταση στο παιχνίδι, καθιστώντας τη μεταφορά από τα arcades άψογη σε όλα τα επίπεδα και την όλη εμπειρία ιδιαίτερα διασκεδαστική και πιστή στη δραστηριότητα που αποτύπωνε. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει και για την παρούσα έκδοση. Επόμενη στάση το Crazy Taxi, το οποίο προσφέρει ακριβώς αυτό που υπονοεί ο τίτλος του: την παραλαβή και διανομή επιβατών στον προορισμό τους με τον γρηγορότερο και πιο εντυπωσιακό τρόπο. Ο χειρισμός και η φυσική παραμένουν όσο πιο arcade γίνεται και η γενικότερη εύθυμη διάθεση εξακολουθεί να κυριαρχεί. Λείπει όμως το ιδιαίτερα ταιριαστό πρωτότυπο soundtrack από Offspring και Bad Religion, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη έκδοση κατώτερη της αρχικής. Η τετράδα κλείνει με το Space Channel 5 Part 2, το οποίο έχει περάσει το τεστ του χρόνου πιο επιτυχημένα σε σχέση με τα υπόλοιπα περιεχόμενα του πακέτου, λόγω των απλών μηχανισμών του και της ιαπωνικού τύπου τρέλας που χαρακτηρίζει το περιεχόμενό του. Η αξιαγάπητη διαγαλαξιακή ρεπόρτερ αντιμετωπίζει τους επιτιθέμενους εξωγήινους σε μια σειρά από χορευτικές μάχες που θα σας κάνουν να σιγοτραγουδάτε ασυναίσθητα ενώ παίζετε. Η προσπάθεια που είχε γίνει σε ό,τι αφορά την προσαρμογή των περιεχομένων του Dreamcast Collection στα σημερινά δεδομένα περιορίζεται ουσιαστικά στην προσθήκη leaderboards και achievements. Ενδεικτική της προχειρότητας της συνολικής υλοποίησης είναι η ανάγκη πλήρους εξόδου από το παιχνίδι, αν θέλετε να απολαύσετε κάτι άλλο από τη συλλογή. Ενώ στην έκδοση για PC τα παράπονα πολλαπλασιάζονται λόγω της αδυναμίας αλλαγής των προκαθορισμένων πλήκτρων. Τέλος, οι επιλογές θα μπορούσαν να είναι καλύτερες, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για την πρώτη σχετική έκδοση. Okay, an average size. Good job.